Πάμε στην πρώτη μας σύνδεση λοιπόν, όπως είπαμε λίγο πιο νωρίς, στην Ιερά Μητρόπολη Κασανδρίας θα μεταφερθούμε σήμερα. Φιλοξενούμε, έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε μαζί μας τον πατέρα Ιγνάτιο, τον γραμματέα της Ιεράς Μητρόπολης, ο οποίος είναι και εφημέριος στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στη Νέα Ποτίδα. Και θα μιλήσουμε, πατέρα Ιγνάτιε, θα πούμε για τις εκδηλώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως για το ολοκαύτωμα της Κασάνδρας. Την ευχή σας πρώτα απ' όλα. Του Χριστού μας, καλή σας ημέρα. Και με το καλό να εορτάσουμε την επέτειο. Φέτος θα εορταστεί με τα περιοριστικά μέτρα, βέβαια, που όπως συνήθως ισχύουν σε όλες αυτές τις περιπτώσεις τα τελευταία δύο χρόνια. Mm-hmm. Να υπενθυμίσω ότι πέρυσι δεν είχαμε εορτασμό λόγω των περιοριστικών μέτρων που πέρυσι ήταν πολύ πιο αυστηρά. Φέτος θα γίνει ο εορτασμός με κάποιους περιορισμούς, αλλά δόξα τω Θεώ είμαστε χαρούμενοι που θα γίνει αυτός ο εορτασμός. Τώρα μιλάμε για το όσον αφορά το πρόγραμμα του εορτασμού για την Κυριακή 14 Νοεμβρίου. Θα έχουμε τον Όρθρο και την Αρχιερετική Θεία Λειτουργία προς τα τούτου Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου μας και Ιερογούτος. Στις 10.30 σύμφωνα με το ορισμένο πρόγραμμα από την Περιφέρεια έχουμε την Δοξολογία. Ακολούθως και μετά το πέρας αυτών, στις 11 περίπου η ώρα, θα βρισκόμαστε στο Ιρών για την κατάθεση των στεφάνων, την επιμνημόσυνη δέηση και την κατάθεση των στεφάνων από όσους έχουν οριστεί πάλι από την Περιφέρεια για να καταθέσουν τα στεφάνια. Θα έχουμε κάποιους περιορισμούς βέβαια, δεν θα είναι όπως είπαμε προ της πανδημίας η εικόνα, αλλά παρόλα αυτά, αυτό είναι λογικό στην κατάσταση που ζούμε και βιώνουμε και είμαστε χαρούμενοι που θα μπορέσουμε όμως, όπως είπα, να εορτάσουμε. Τώρα, μιλάμε για τους κατοίκους της Κασάνδρας το 1821, τώρα αν πάμε πίσω ιστορικά, είναι πολύ σημαντικά τα γεγονότα, μιλάμε για ήρωες όπως ο Εμμανουήλ Παπάς, μιλάμε για τους κατοίκους που αποφάσισαν να επαναστατήσουν στην ουσία οι ίδιοι από μόνοι τους, έτσι δεν είναι, τότε. Ναι, είναι κυρίως δύο τα πρόσωπα στην Χαλκιδική, στα οποία αξίζει να επικεντρωθεί κανείς. Είναι ο καπετάν Χάψας και ο Εμμανουήλ Παπάς φυσικά. Βεβαίως όλοι αυτοί πίσω, οι οποίοι ναι μεν είναι άγνωστοι, αλλά όλοι αυτοί οι άνθρωποι που, οι οποίοι δώσανε το αίμα τους και την ζωή τους για την ελευθερία της πατρίδος. Με θλίψη μπορούμε να πούμε, όπως έχουν επισημάνει αρκετοί, δεν είμαι ο πρώτος που θα το πω, η επανάσταση της Χαλκιδικής και το ολοκαύτωμα της Χαλκιδικής δεν θεωρούμε ότι έχει τη θέση που αρμόζει και στα σχολικά βιβλία και στη συνείδηση, θα λέγαμε, όλης της χώρας, όλων των Έλληνων. Γιατί η επανάσταση αυτή ακριβώς της Χαλκιδικής, ο αγώνας αυτός του Εμμανουήλ Παπά και του καπετάν Χάψα και όλων αυτών των μεγάλων προσώπων, όπως έχουν επισημάνει έγκριτοι ιστορικοί, έδωσε τη δυνατότητα και στην Νότια Ελλάδα να οργανώσει την επανάσταση καλύτερα, να μαζέψει δυνάμεις, να πάρει ανάσες και δόθηκε ζωτικός χρόνος υψής της σημασίας και κατά την άποψη πάλι τεκμηριωμένη αρκετών η επιτυχία της ελληνικής επανάστασης οφείλεται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό στη θυσία των Χαλκιδιωτών και στην καταστροφή που ακολούθησε βέβαια αυτή της Κασάνδρας. Εκεί είναι η θυσία ότι η Χερσόνησο Κασάνδρας ουσιαστικά καταστράφηκε πλέον, όπως γνωρίζουμε όλοι, με πάρα πολλά θύματα, πολλές ζημιές. Ερημώθηκε η Κασάνδρα, ερημώθηκε. Έτσι. Οπότε την Κυριακή εσείς τιμάτε όλα αυτά τα θύματα. Έχουμε τις εκδηλώσεις φέτος, Ιερά Μητρόπολη. Μπορούμε φέτος και τις έχουμε αυτές τις εκδηλώσεις. Βεβαίως, οι Χαλκιδικιώτες είμαστε περήφανοι για αυτή την ημέρα. Έτσι. Η Νέα Ποτίδα, στην οποία γίνονται εκδηλώσεις από το 1969, έχει οριστεί με ΦΕΚ αυτή η μνήμη, η ετήσια.
και ειδικά στη Νέα Ποτίδεα, γιατί εκεί πέρα δόθηκε η πολύ μεγάλη μάχη. Εκεί κρατήθηκε ο εχθρός για πολύ μεγάλο διάστημα και εκεί όταν πλέον λήγησαν οι επαναστάτες, οι οποίοι πλέον ξέμειναν και από δυνάμεις και από εφόδια και από κουράγιο, ο τουρκικός στρατός είχε πολύ μεγαλύτερη ισχύ και ήταν υπεράριθμος. Και εκεί, ακόμη και σήμερα δηλαδή, στη Διόρυγαν, σκάψει εκεί κανείς, κάνει έστω και ανασκαφές, ας πούμε, όχι αρχαιολογικές, ακόμη και απλές ανασκαφές να κάνει. Κάποιος μπορεί να βρει ακόμη τα δέρματα από τα ζώα που είχαν βάλει, που είχαν τοποθετήσει τότε οι Τούρκοι, για να μπορέσουν να πατήσουν στα ρηχά τα νερά και να καταφέρουν, να κατορθώσουν έτσι, να διασπάσουν την αμυντική γραμμή των πατριωτών και αγωνιστών μας. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, πατέρα Ιγνάτιε. Την ευχή σας να Εγώ να ζητήσουμε σας ξανά. ευχαριστήσω και μακάρι το γένος μας να ζει πάντοτε τέτοιες ηρωικές στιγμές με τη χάρη του Θεού, γιατί να συμπληρώσουμε ότι οι Αγιορείτες μοναχοί παίξαν πάρα πολύ σπουδαίο ρόλο στην επανάσταση αυτή της Χαλκιδικής. Αυτούς πρώτα άλλωστε και οι κάτοικοι της Κασάνδας ενημέρωσαν με επιστολή από ό,τι το βιβλίο του κυρίου Βακαλόπουλου αναφέρει. Είχαν ενημερώσει πρώτα το Άγιο Όρος ότι εμείς ξεσηκωνόμαστε. Έτσι δεν είναι? Βεβαίως, Έτσι. Την βεβαίως, ευχή σας, βεβαίως, πατέρα Ιγνάτη, βεβαίως. ευχαριστούμε. Χίλιοι Έτσι, μοναχοί έτσι. τουλάχιστον συμμετείχαν σε όλον αυτόν τον αγώνα. Την ευχή σας, πατέρα Ιγνάτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Του Χριστού μας, να είστε καλά. Ακούσατε λοιπόν το ολοκαύτωμα της Κασάνδρας, Ιερά Μητρόπολη Κασανδρίας, τιμά. Είναι οι ηρωικές αυτές στιγμές του γένους μας, του έθνους μας, που πάντοτε η Εκκλησία αναδεικνύει και πάντα η Εκκλησία θυμάται. Αυτή την Κυριακή λοιπόν ακούσατε το πρόγραμμα των εκδηλώσεων. Και βέβαια να πούμε ότι σήμερα έχουμε τιμητικές εκδηλώσεις και στην Σάμο, καθώς γιορτάζουμε την ένωση της Σάμου με τη μητέρα Ελλάδα. Έχουμε ετοιμάσει ένα μικρό βίντεο και αμέσως μετά θα μεταφερθούμε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Θα μιλήσουμε για μια ημερίδα για τα οικονομικά του αγώνα του 1821. Μείνετε εδώ.